Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Παρασκευή σήμερα, 23 Απριλίου, και ήρθαμε στον Ταύρο για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση του Φωστήρα. Προετοιμαζόμενος ο Φωστήρας για το κυριακάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με το Χαραβιακό. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή του Φωστήρα, Βαγγέλη Σταυρακόπουλο. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, Βαγγέλη, 2-2, στα δύο πρώτα παιχνίδια μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος Γάμα Εθνικής. Σίγουρα θα είσαι ευχαριστημένος. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών, από τη θέληση των παιδιών, από την αποφασιστικότητα των παιδιών. Γιατί μην ξεχνάμε, ήταν 4,5 μήνες κοντά στους 5 μήνες χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις. Έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής 100% στις απαιτήσεις αυτού του μίνι πρωταθλήματος. Είμαστε ευχαριστημένοι πολύ. Συνεχίζουμε. Το είχα πει και από την άλλη φορά ότι οι νίκες φέρνουν και καλή ψυχολογία, φέρνουν εφορία στην ομάδα. Οπότε μας δίνουν μεγαλύτερο κίνητρο για να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στα τελευταία παιχνίδια. Είχατε και αρκετές ευκαιρίες στο παιχνίδι το τελευταίο με τον Παναξιακό. Ναι, πιστεύω ότι είχαμε υψηλό ρυθμό παιχνιδιού σε όλη τη διάρκεια και στα 90 λεπτά απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία ήρθε πολύ δεμένη και πολύ με διπλή ζώνη άμυνας για να μπορέσει να δυσκολέψει το παιχνίδι μας. Ωστόσο, τα παιδιά γνωρίζοντας τις δυσκολίες διατήρησαν πολύ υψηλό ρυθμό για τα δεδομένα της εποχής σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ακόμα και όταν χρειάζεται να αλλάξουμε σχηματισμούς ή κάποια πρόσωπα, πραγματικά τους βγάζει το καπέλο, γιατί ήταν τόσο πολύ συγκεντρωμένοι για το συγκεκριμένο παιχνίδι και πήραμε τους 3 βαθμούς που ήταν υπερπολίτιμοι όπως είχα τονίσει. Δεν ξέρω αν ήθελες να πεις και δύο λόγια. Για μένα πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο νεαρός τερματοφύλακας, ο Στράτος Πασαλιμανιώτης, ο οποίος έκανε μια φοβερή απόκρουση προς το τέλος του αγώνα, συν απέκρουσε και το πέναλτι και κράτησε το 1-0 για το Φωστήρα. Ναι, πριν μιλήσω για το Στράτο, να κάνω μια μικρή παρένθεση. Έχουμε ένα τρομερό δίδυμο τερματοφυλάκων. Είναι ο Στράτος Πασαλιμανιώτης, που είναι νεαρός και το μέλλον του ανήκει και θα μιλήσει γι' αυτό αργότερα. Και είναι και ο Γιάννης Μπαντίκος, ο οποίος είναι πολυτέλεια για οποιαδήποτε ομάδα τον έχει στο ρόστερ της. Ο οποίος Γιάννης είχε ξεκινήσει τα πρώτα παιχνίδια βασικός. Τώρα τις επιλογές ξεκινάει ο Στράτος. Παρ' όλα αυτά, ο Γιάννης Μπαντίκος είναι ένας πραγματικά δάσκαλος. Είναι ένας αθλητής πάνω απ' όλα και άνθρωπος που τον στηρίζει απίστευτα το μικρό. Τον βοηθάει μέσα από τη δουλειά και από τον ανταγωνισμό της καθημερινής προπόνησης να γίνεται ακόμα καλύτερο. Τον συμβουλεύει. Εγώ θεωρώ μεγάλη τιμή που τον έχω σαν αθλητή και τον προπονώ και νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα κέρδη του Φωστήρα το να έχει τέτοιους αθλητές. Το ίδιο βέβαια και ο Στράτος, γιατί έχει πολλά να μάθει από αυτόν. Κάθε φορά τον εμψυχώνει, κάθε φορά τον συμβουλεύει και είναι ευλογία για τον κάθε προπονητή να έχει ένα τέτοιο σπουδαίο δίδυμο τερματοφυλάκων. Όσον αφορά το Στράτο, όντως ήταν καθοριστικός έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Πιστεύω πολύ στην αξία του, πιστεύω πολύ στο χαρακτήρα του και στην εξέλιξή του. Άλλωστε, ο Φωστήρας, μην ξεχνάμε, και πέρσι είχε ένα αντίστοιχα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα, πάλι νεαρό, τον Χατζή Εμμανουήλ, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Το μέλλον του ανήκει, απλώς πρέπει να συνεχίσει ακόμα πιο πολύ συγκεντρωμένος στα παιχνίδια που το απομένουν και στις ευκαιρίες που θα πάρει μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Και πιστεύω ότι με τη συνεργασία όλων και μέσα από το Φωστήρα να μπορέσει αυτός να διακριθεί και να ανοίξει τα φτερά του. Ωραία. Coach, βλέποντας και τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής μετά την επανάληψη του πρωταθλήματος, βλέπουμε ότι ο Πανιόνιος παραμένει η μοναδική ομάδα που είναι αίτητη, είναι στην κορυφή, ακολουθεί η Λιούπολη και μετά είστε εσείς, ο Φωστήρας. Να. Ο Πανιόνιος, επειδή έχει ένα ρόστερ με πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, έχει κατορθώσει και διατηρείται σε υψηλό επίπεδο και από τα προβλήματα που ενδεχομένως να παρουσιαστήκαν της φυσικής κατάστασης μετά τους 5 μήνες που ήταν απραξία. Παρουσιάζει πάρα πολύ καλό πρόσωπο σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Έχει κατορθώσει να κάνει 5 στα 5 που νομίζω ότι έχουν 4 ομάδες όλους τους 10 ομίλους της ΓΑΜΑ Εθνικής και αυτό είναι άξιο συγχαρητηρίων. Το ίδιο βέβαια και η Λιούπολη μετά το ανεπιτυχές αποτέλεσμα που έκανε μέσα στο Παναξιακό. Δείχνει μια ομάδα η οποία έχει ισχυρό DNA για πρωταθλητισμό. Έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες. Εγώ χαίρομαι που είμαι προπονητής στο Φωστήρα που συμμετέχει σε αυτό το πολύ δύσκολο όμιλο. Όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές. Σε κάθε αγωνιστική τα παιχνίδια κρίνονται στη λεπτομέρεια.
Και θέλω να πιστεύω ότι να συνεχίσουμε το ίδιο αποφασισμένοι και εμείς, από πολύ κοντά, από πολύ κοντά παρακολουθούμε τις εξελίξεις, για να δούμε πού θα μας φτάσει μέχρι το τέλος. Βαγγέλη, περίμενες κάποια ομάδα να βρίσκεται ψηλότερα στη βαθμολογία και τελικά δεν είναι, είναι χαμηλά, δηλαδή πριν την έναρξη του πρωταθλήματος? Εννοείς πριν την επανέναρξη ή γενικώς από την αρχή όταν είχαν βγει? Σίγουρα, κοιτάξτε να δείτε. Διότι είναι ένας ομιλός με αρκετά ιστορικά σωμάτια, έτσι, μεγάλες ομάδες. Θεωρώ ότι ο Εθνικός αυτή τη στιγμή που ενδεχομένως βρίσκεται πιο χαμηλά στη βαθμολογία θα βρει το δρόμο του. Είμαι βέβαιος γι' αυτό ότι θα βρει το δρόμο του. Έχουν προκύψει στο ιστορικό αυτό σωματείο και αλλαγές παιχτών και αλλαγές προπονητικού team. Θεωρώ ότι θα βρει το δρόμο του, που είναι ενδεχομένως λίγο πιο χαμηλά, αλλά ειλικρινά σας το λέω και χωρίς σύγχνος υπερβολής, είναι στις λεπτομέρειες κρίνονται σε όλες τις ομάδες. Η Μύκονος έχει εκπληκτικό ρόστερ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τέλος της βαθμολογίας, έχοντας κάνει βέβαια το ρεκόρ της, αλλά έχει ένα εκπληκτικό ρόστερ και έχει δείξει σε όλα τα παιχνίδια ότι τα διεκδικεί επίσης όρις και τα παλεύει μέχρι τέλος. Το ίδιο και ο Αίτιος Σπατών. Δείχνει μια σταθερότητα, μπορεί να, να είναι αυτή τη στιγμή χρονικά λίγο πιο χαμηλά στην βαθμολογία. Αλλά τον είδαμε και με τον Πανιόνιο, τον είδαμε και με τον Εθνικό. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όπως είναι το Φωστήρα που μας έχει κερδίσει τίποτα εγώ στη γη. Και πώς ακόμα και το Μοσχάτο, που έχει ένα εκπληκτικό ρόστερ με εκπληκτικούς προσφερειστές και σταθερή διοίκηση και πολύ καλό προπονητικό. Και έμπειρους παίκτες. Και έμπειρους παίκτες, παίκτες δηλαδή που έχουν κοσμήσει τις ανώτερες κατηγορίες. Είναι θέμα χρόνου στο να βρουν το δρόμο τους. Το μόνο θεματικό, το μεγάλο που οφείλω να το πω είναι ότι σε όλες τις ομάδες, πόσο ακόμα στις ομάδες που δεν ξεκινήσανε καλά, δεν υπάρχουν αυτά τα χρονικά περιθώρια για να μπορέσει ο εκάστοτε προπονητής να κάνει τη δουλειά του, να μπορούν οι εκάστοτε ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως κοστολογήθηκαν πολύ ψηλά από τις ομάδες για να τους αποκτήσουν, να βρουν το ρυθμό τους. Γίνονται όλα τόσο γρήγορα, σε τόσο περιορισμένο χρονικό διάστημα, με μια τόσο μεγάλη αποχή, που θα είναι άδικο να τους κρίνουμε από τα αποτελέσματα που συμβαίνουν τώρα. Παλιά είναι πολύ δίκαιο και σωστό και ορθό και σοφό, θα έλεγα, να τους κρίνουμε στη διάρκεια ενός ολόκληρου πρωταθλήματος για να δούμε αν οι επιλογές των ομάδων ήταν σωστές τόσο ως προς ποδοσφαιριστές, όσο και ως προς προπονητές. Ωραία. Κότς, πάμε τώρα στο κυριακάτικο μάτς. Ο αντίπαλός σας ο Χαραβιακός, στα δύο παιχνίδια μετά την επανέναρξη, δύο παιχνίδια που έδωσε στο γήπεδο της Ηλιούπολης. Στο πρώτο ήρθε ισόπαλος, 1-1 με τη Μαρκό. Και στο δεύτερο γνώρισε την ήττα στο τοπικό ντέρμπι από την Ηλιούπολη. Ναι. Ο Χαραβιακός είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα. Το έχει δείξει άλλοτε το πρόσωπό του από την αρχή του πρωταθλήματος. Και στις αγωνιστικές υποχρεώσεις επίσημες, αλλά και στις ανεπίσημες στους φιλικούς αγώνες που είχε κάνει από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα. Είναι κομβικό παιχνίδι, πραγματικά κομβικό παιχνίδι στη φάση του πρωταθλήματος που βρισκόμαστε. Είναι δύο ομάδες, και ο Φωστήρας και ο Χαραβιακός, που έχουν αποδείξει τουλάχιστον στην αρχή του πρωταθλήματος ότι παίζουν χωρίς σκοπιμότητα. Τους αρέσει και στις δύο ομάδες το επιθετικό ποδόσφαιρο. Εμείς πρέπει να κοιτάμε βέβαια τον εαυτό μας και μόνο τον εαυτό μας. Μπορεί να αγωνιζόμαστε εκτός έδρας, αλλά για μένα το ζητούμενο είναι το ίδιο όπως σαν να αγωνιζόμαστε στον τάβλο. Χρειαζόμαστε επιγόντως και βαθμό ή βαθμούς θα έλεγα, γιατί ο Φωστήρας έχει αυτή τη δυναμική που πρέπει σε όλα τα παιχνίδια να διεκδικεί το καλύτερο. Οπότε πρέπει να κοιτάξουμε πώς να είμαστε 100% αποφασισμένοι και έτοιμοι, και έχω πλήρη εμπιστοσύνη στα παιδιά, για τις δυσκολίες αυτού του συγκεκριμένου παιχνιδιού που φάνηκε πραγματικά ίσως το πιο δύσκολο από την αρχή της χρονιάς. Ένας ακόμη τελικός coach. Εντάξει, αυτό. Γιατί είχες χαρακτηρίσει το κάθε παιχνίδι τελικό. Ναι, είναι, μπορεί να το λέμε εμείς σαν προπονητές να, να ακούγεται λίγο κοινότυπο τελικός, αλλά καταλαβαίνετε κι εσείς ότι κληθήκαμε να παίξουμε 7 μονοαγωνιστικές. Όταν παίζεις 7 μονοαγωνιστικές που τα πάντα είναι ρευστά τόσο στην κορυφή όσο και στα χαμηλά στρώμα της βαθμολογίας, κάθε παιχνίδι πρέπει να το βλέπεις σαν τελευταίο παιχνίδι, σαν το παιχνίδι της χρονιάς. Το έχουν καταλάβει απόλυτα οι ποδοσφαιριστές μου. Θέλω να πιστεύω ότι το νιώθουν και το δείχνουν κάθε στιγμή. Είναι έμπειροι ποδοσφαιριστές, είναι αποφασισμένοι ποδοσφαιριστές. Είναι ποδοσφαιριστές που έχουν μάθει να κάνουν πρωταθλητισμό και να διεκδικούν τα πάντα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Πιστεύω ότι θα πάμε όλα καλά. Είμαι δηλαδή αισιόδοξος ότι θα πάμε όλα καλά, αρκεί να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε ως υποστήρας.
Σήμερα είναι Παρασκευή 23 Απριλίου. Έχει ολοκληρωθεί η προπόνηση. Είναι έτοιμος ο φωστήρας? Ο φωστήρας είναι πανέτοιμος. Το λέω με κάθε βεβαιότητα. Είναι πανέτοιμος. Από τη στιγμή που κληθήκαμε να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια, είχαμε συζητήσει με τα παιδιά, μιλάγαμε σε όλη τη διάρκεια της καραντίνας. Είναι παιδιά έμπειρα που καταλαβαίνουν και δεν χρειάζονται χρόνο προσαρμογής. Είναι πανέτοιμοι, γνωρίζουν τι φανέλα φοράνε, γνωρίζουν ότι ανήκουν στον ιστορικό φωστήρα που πρέπει να κοιτάει πάντα ψηλά. Χαίρομαι που έχω αυτούς τους προσαριστές και χαίρομαι που με δικαιώνουν κάθε φορά όταν μπαίνω στο γήπεδο, γιατί κοιτάνε μόνο ψηλά. Και εγώ αυτό θέλω. Θέλω ποδοσφαιριστές με μέταλλο, ποδοσφαιριστές με μέταλλο νικητή, ποδοσφαιριστές νικητές. Και αυτοί οι ποδοσφαιριστές που είναι αυτή τη στιγμή στο ρόλο του φωστήρα είναι έτσι ακριβώς. Αγωνιστικά προβλήματα υπάρχουν? Κανένα απολύτως, Είναι κάποιες μικροενοχλήσεις που έχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι μέχρι την Κυριακή θα είναι πανέτοιμοι όλοι. Ωραία. Να πούμε και για τους φιλάθλους. Και την προηγούμενη Κυριακή είδα ότι και έξω από το γήπεδο προσπαθούσαν να βρουν μία τρύπα κάπου έτσι να δούνε, να παρακολουθήσουν. Ρωτάγαν πόσο είναι η ομάδα. Ναι. Τους θερούμε αυτή τη μεγάλη χαρά στους φιλάθλους μας, όπως και στους φιλάθλους όλων των ομάδων. Γιατί όπως είπατε και εσείς, είναι ιστορικές ομάδες στον όμιλο. Δεν τους δίνεται δυνατότητα να παρακολουθήσουν εντός αγωνιστικού χώρου και από τις εξέδρες να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια της αγαπημένης ομάδας. Ωστόσο, συμμετέχουν με κάθε τρόπο, είτε έρχονται στις προπονήσεις, είτε είναι κρεμασμένοι από τις γύρω πολυκατοικίες για να μπορέσουν να δουν το παιχνίδι, να ξεκλέψουν μια ματιά για να δουν την αγαπημένη της ομάδα. Θέλουμε να τους κάνουμε χαρούμενους. Θέλουμε να τους δίνουμε τη λαχτάρα και τη χαρά που τους λείπει στο να βρίσκονται στο γήπεδο, να τους δίνουμε με την απόδοσή μας, με την νίκη κάθε Κυριακή. Εύχομαι και ελπίζω να τελειώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτό το πράγμα, γιατί είναι στενάχωρο αθλητισμός με κλειστά γήπεδα, αθλητισμός χωρίς κόσμο, να παίζει τόσο σπουδαίο παιχνίδι όπως είναι ο όμιλος αυτός γάμα εθνικής και να στερούνται οι φίλαθλοι το θέαμα και να βλέπουν την αγαπημένη της ομάδα. Ωραία. Coach, κλείνοντας, τι υπόσχεται ο προπονητής του φωστήρα Βαγγέλης Σταυρακόπουλος για το κυριακάτικο παιχνίδι στους φιλάθλους του φωστήρα? Ο προπονητής του φωστήρα μπορεί να προσθεθεί πολλά. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι το πώς θα οι ποδοσφαιριστές αυτά που σκέφτονται και αυτά που νιώθουν να τα πάνε σε πράξη. Ένα είναι το βέβαιο, ότι για να αντιμετωπίσει μια ομάδα σαν το Χαραβιακό πρέπει να υπερβάλλουμε αυτούς. Θα υπερβάλλουμε αυτούς, 100% σας το λέω αυτό, θα υπερβάλλουμε αυτούς για να μπορέσουμε να χαμογελάσουμε εμείς στο τέλος. Ωραία. Κότσε, ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.